Το λόγο έχει ο κύριος Αρχηγός. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και εκπρόσωποι των φορέων. Είναι γνωστό σε όλους ότι αν και οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ανέστειλαν κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα, ήδη έχουμε αρκετά συμβάντα υπαίθριων πυρκαγιών στη χώρα μας. Μπορεί να μην έχουμε ακόμα την ένταση που παρουσιάζουν οι πυρκαγιές την αιχμή της αντιπυρικής περίοδου, αλλά με τις καιρικές συνθήκες που έχουν προηγηθεί τους τελευταίους δύο μήνες και συγκεκριμένα αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίας και σχετική εξερασία. Αναμένουμε σταδιακή αλλά και γρήγορη αύξηση του προβλήματος στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό, όπως είναι φυσικό, θα είναι πιο έντονο στις χαρακτηρισμένες επικίνδυνες περιοχές, όπως είναι σχεδόν το σύνολο της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου. Εκτός όμως από αυτό, για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει εκπονηθεί και ένα ιδιαίτερο σχεδιασμό σε κεντρικό επίπεδο που στους βασικούς άξονες περιλαμβάνει τα εξής. Την άμεση αερομεταφορά δυνάμεων πεζοπόρα τμήματα από τις ειδικές μονάδες ΕΜΑΚ της υπηρετικής χώρας με αεροσκάφη C-130, ελικόπτερα Σινούκ, αλλά από φέτος και με τα ιδιόκτητα ελικόπτερα Super Puma του προγραμματικού σώματος. Χρησιμοποίηση των ελικοπτέρων BK-117 του περιοριστικού σώματος για άμεση μετάβαση της ηγεσίας και επιτελικών αξιωματικών για τον καλύτερο συντονισμό των συμβάτων από τον αέρα. Ειδικό σχεδιασμό για μετακίνηση περιοριστικών οχημάτων από την υπηρετική Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει διασπορά των αερίων μέσων στα αεροδρόμια διασποράς του Βορείου Αιγαίου, δύο πετσιτέρες στη Μυτιλίνη, δύο CL-215 στη Σάμο και από ένα ελικόπτερο καμό στην Χίο και στην Σάμο. Ενώ σε κάθε περίπτωση η αυξημένη επικινδυνότητα της περιοχής είναι εντοπισμένη σε κεντρικό επίπεδο για την κινητοποίηση και άλλων εναερίων μέσων αμέσως μόλις απαιτηθεί. Εκτός όμως από τα παραπάνω, η ιδιαιτερότητα και η αυξημένη επικινδυνότητα της περιοχής του Βορείου Αιγαίου επιβάλλει ο μηχανισμός στο σύνολό του με συντονισμένες δράσεις και ενέργειες να αυξήσει την αποτελεσματικότητα, αξιοποιώντας το μέγιστο δυνατόν όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις που προέρχονται τόσο από το κρατικό μηχανισμό, όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και από τους πολίτες. Για το σκοπό αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να εφαρμόσουμε καταρχήν το βασικό κανόνα αντιμετώπισης κάθε μορφής καταστροφή, δηλαδή την πρόληψη. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει καταρχήν να αξιοποιηθούν, και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα γίνει, από όλους τους εμπλεκόμενους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πιστώσεις που διατίθεται για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, επισημαίνεται ως αναγκαίο να ληφθούν και όλα εκείνα τα μέτρα που στοχεύουν στην μείωση του αριθμού των πυρκαγιών. Αυτό θα το επιδιώξουμε από την πλευρά μας με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι οργανώνοντας όσο το δυνατόν καλύτερα τον μηχανισμό διερεύνησης των αιτίων, ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα αποτρεπτικό περιβάλλον στους επίδοξους εμπροστές, και δεύτερον, εφαρμόζεται ένα καλύτερο δίκτυο εποπτείας και αστυνόμευσης των δασών. Άμεσα όμως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον περιορισμό των συμβάντων που οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια, αφού το ποσοστό δεν είναι ευκατευθρόνητο και αμελητέο. Για το σκοπό αυτό, ο κάθε πολίτης πρέπει να φροντίσει να ενημερωθεί για τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και τα μέτρα αυτοπροστασίας της ζωής του και της περιουσίας του. Ενώ θα πρέπει να αντιληφθεί και την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της συμμετοχής του σε όλες τις φάσεις της αντιμετώπισης του φαινομένου, δηλαδή τόσο στην πρόληψη όσο και στην κατάσβεση. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικό αν οργανωθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αξιοποίησης της εθελοντικής προσφοράς. Επίσης, η συμμετοχή και η προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση του περιορισμού της εκδήλωσης πυρκαγιών από τις χωματερές θα πρέπει να είναι συνεχής και ο τελικός στόχος να είναι η τέλεια εξάλληψη αυτού του προβλήματος. Ακόμη, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τον έγκαιρο καθορισμό των περαστικών δασών της περιοχής ευθύνης τους και να βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για την συνδρομή των περιοριστικών δυνάμεων, εάν αυτό επιτεθεί. Από πλευράς περιοριστικού σώματος, για την φετινή χρονιά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και ο μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Θα πρέπει να τονιστούν ιδιαίτερα οι δυσκολίες της φετινής χρονιάς,
λόγω της οικονομικής κατάστασης που επηρεάζει σίγουρα και το προοδευτικό σώμα, παρόλες τις προσπάθειες ενίσχυσης που έχουν γίνει από την πολιτεία, αλλά και η αναγκαιότητα της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, αλλά και τους ξένους επισκέπτες, παράμετρος που θεωρείται η πλέον κρίσιμη στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάκαμψης του τουριστικού τομέα. Είναι απαραίτητη η κατανόηση από όλους τους του γεγονότος ότι οι διαστικές πυρκαγιές είναι ένα καταστροφικό φαινόμενο με παγκόσμιο και περιοδικό χαρακτήρα που θα το αντιμετωπίζουμε και στην χώρα μας κάθε χρόνο. Έτσι θα πρέπει να γίνει συνείδηση ότι ο στόχος να υπάρξει περιορισμός των καταστροφών από αυτές είναι μακροπρόθεσμος και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την οργανωμένη συμμετοχή, αν είναι δυνατόν, όλων των πολιτών και φορέων σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Και στη συνέχεια, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, μπορούμε να απαντήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον αρχηγό.